Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν έχω ιδέα, πρώτη φορά πάω, ο Θεός βοηθός. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Πουλ, πουλ, πουλ. Θα γνωρίζει και το πιέντε πουλ. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Ράιαν, η γατούλα σου έρχεται. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Για να δούμε. Καλέ, τι έπαθε. Στη συνέχεια οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Παρόλο όμως που έχεις πολύ χρόνο, ήρθες με ελλείψεις για μένα προσωπικά. Είναι προσωπική άποψη δική σου. Για μένα, με αυτό το παπούτσι, είσαι εκτός θέματος. Καλά, η πεθερά δεν θα τις μετρήσει. Δεν το λέω γι' αυτό. Και τους πόντους του παπουτσιού. Βενετία μου, έχεις μείνει λίγο πίσω, νομίζω. Γιατί επιλέξατε να πάτε στην πεθερά σας ντυμένη ως φίδι? Αν με κακοχαρακτηρίσουν, δεν με απασχολεί καθόλου. Γιατί μίλησες για στρατηγική? Μου φάνηκε λίγο κακεντριχές. Με αγένεια θα πω. Ελάρες! Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια λοιπόν του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Κοκέτα, ναι. Στο κυριακάτικο τραπέζι με τα πεθερικά. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε 26χρονη Βάσια. Κορίτσια, η νικήτρια έχει βγει από την Δευτέρα. Έκανε τις αγορές της στο Περιστέρι. Ουλαλά, εδώ είμαι μια pink lady. Η τύχη της χαμογέλασε και κέρδισε 30 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Συν 30 ευρώ. Πρόλαβε τις αγορές της και βγήκε με κέφι στην πασαρέλα, κρίθηκε... Βάσια, στο θέμα ήσουνα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Την Τρίτη, η 35χρονη Ρόζα έκανε τα ψώνια της στη Γλυφάδα. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, καμήλες και μελίσια, θα κάνουμε το μέλι παστούρμα. Πάω να αλλάξω. Στάθηκε άτυχη στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 40 ευρώ. Μείον 40 ευρώ, άρε Φάνη, και σε ήθελα και στο Κάιρο μαζί. Έκανε όλες τις αγορές της, αλλά δεν πρόλαβε το κομμωτήριο. Θα προλάβω, γιατί έχω μια φυσική ομορφιά και απλά θα την αναδείξω. Βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρύθηκε. Το φόρεμα ήταν πάρα πολύ απλό και περίμενα κάτι καλύτερο από αυτήν για να είναι μια κοκέτα. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Την Τετάρτη, η 59χρονη Σάλη έκανε τις αγορές της στον Πειραιά. Επέλεξε να ανοίξει το φάκελο και έχασε 4 πολύτιμα λεπτά από το χρόνο της. Δεν σας αγαπώ, κανένα, τελειώσαμε. Χάσαμε. Ενώ δεν πρόλαβε να πάει στο κομμωτήριο. Σε παρακαλώ, θα πέσω κάτω, θα χτυπιέμαι. Είναι εκτός χρόνου, δεν γίνεται. Κοιτάξτε, αν είχα δίκιο που δεν ήθελα να σε κάνω γαμπρό μου ευθύς εξ αρχής. Περπάτησε με μπρίο στην πασαρέλα, κρύθηκε. Το ντύσιμό της ήταν αρκετά εκτός κόνσεπτ και με ενόχλησε η έλλειψη του χτενίσματος και του μακιγιάζ. Και βαθμολογήθηκε με 5 στα 10. Χθες Πέμπτη, η 51 ετών Βενετία ψώνισε στο Παγκράτη. Θα μου πείτε μία τίγρης με τρία τιγράκια. Δεν το κατάφερω ούτε εγώ. Στο παιχνίδι των φακέλων επέλεξε να μην ρισκάρει και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 30 ευρώ. Αχ, 30 ευρώ. Συν 30 ευρώ. Κρίμα. Πρόλαβε όλες τις αγορές της και περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα, κρύθηκε. Είναι κοκέτα, αλλά για βράδυ και δεν πάμε με το λεοπάρι στα πεθερικά. Και βαθμολογήθηκε με 3,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Αναστασίας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα.
καλώς ήρθατε. Γεια σου, Αναστασία μας. Έλατε μέσα να σας δείξω την ντουλάπα μου. Και πιρουέτα. Α. Η Αναστασία μας ήρθε από τα Γιάννενα για να σπουδάσει διαιτολογία και χορό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει μείνει ούτε θερμίδα. Περνάει μια χαρά στην Αθήνα και δεν θέλει να επιστρέψει στη γενέτειρά της. Πέστα στους Αθηναίους. Λοιπόν, αυτή είναι η ντουλάπα μου. Πάμε να σας δείξω τα αγαπημένα μου ρούχα. Μην μας βγάλεις τίποτα χορευτικά και τέτοια. Λοιπόν. Τι είναι αυτό? Αυτή είναι μία μαύρη ολόσμη σαλοπέτα. Άντε πάλι. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Μου αρέσει πάρα πολύ η σαλοπέτα γιατί τη θεωρώ ένα κομμάτι μπαλαντέ στην καρνταρόμπα μιας νέας κοπέλας.